says is the only way. What the Bible says. Είσαι πολύτιμος στα μάτια του. Είσαι πολύτιμη και σ' αγαπά. Γεια σου, είμαι η Μαριάννα Κελετζιάν. Ακόμη ένα What the Bible Says ξεκινά για όλους εσάς που πεινάτε και διψάτε για να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Η γραφή μας λέει στο βιβλίο Ισαΐας κεφάλαιο 43 και 18-19 εδάφιο. Τώρα όμως τα περασμένα μην τα θυμάστε και μην ξαναγυρνάτε στα γεγονότα τα παλιά. Κοιτάξτε, εγώ κάτι καινούριο κάνω που κιόλας έγινε. Δεν το βλέπετε? Ναι, θα ανοίξει δρόμο στην έρημο και μέσα στην ερημιά ποτάμια. Ο Θεός κάνει κάτι καινούριο σήμερα στη ζωή μας. Γιατί το σήμερα είναι πιο σημαντικό από το χθες. Θα ήθελα λοιπόν να προσευχηθώ για τον σημερινό λόγο για να χαραχθεί στις καρδιές μας και για να ανανεωθεί η σκέψη μας. Θεέ μου, σε ευχαριστώ για κάθε τι νέο που κάνεις στη ζωή μας σήμερα. Ανανέωσε τη σκέψη μας και βοήθησέ μας, Κύριε, να κοιτάμε το παρόν, δηλαδή να δίνουμε περισσότερη βάση στο παρόν και όχι στο παρελθόν. Άνοιξε τις καρδιές μας σήμερα για να μπορούμε να δεχθούμε τον Λόγο Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσεύχομαι. Αμήν. Πώς μπορώ να ξεχάσω, το κακό που μου έκαναν η διπολική μάνα και ο αλκοολικός πατέρας μου. Με πέταξαν σε ένα ορφανοτροφείο. Μεγάλωσα χωρίς την αγάπη τους. Και τώρα τι? Η πληγή που έχω είναι πολύ μεγάλη. Τους μισώ! Ούτε να τη βλέπω δεν θέλω την αδερφή μου. Τι σου έκανε? Τι μου έκανε? Όταν πέθανε ο μπαμπάς, έβαλε λιτούς και δεμένους για να μου φάει το μερίδιο της περιουσίας μου. Λοιπόν, όσο ζω θα την καταργέμαι. Στους γιατρούς να τα φάει όσα μου έκλεψε. Συγχύστηκα πάλι τώρα που τη σκέφτηκα. Απέτυχα. Για ακόμα μία φορά απέτυχα. Ούτε λόγος να ξαναπροσπαθήσω. Τι να σου λέω τώρα. Ξέρεις τι μας έκανε η πεθερά μου την ημέρα του γάμου? Εντάξει, πάνε 7 χρόνια βέβαια, αλλά είναι ακόμα εδώ. Του είπε μπροστά μου, εγώ αυτήν δεν τη θέλω για νύφη. Και ξέρεις τι κάνω εγώ κάθε φορά που την βλέπω? Της γυρνάω την πλάτη. Καλά δεν κάνω? Τι είναι αυτό που σημάδεψε τη ζωή σου? Ποια είναι τα πρόσωπα του παρελθόντος που έρχονται διαρκώς στη σκέψη σου? Τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις τύψεις και ενοχές? Σε ποιον τομέα απέτυχες αρκετές φορές και φοβάσαι να ξαναπροσπαθήσεις? Η γραφή μας μιλάει για μια γυναίκα που παρέμεινε στο ίδιο σημείο όταν γύρισε να κοιτάξει πίσω. Ο Λότ και η οικογένειά του πήραν εντολή από τον Θεό να βγουν από τα Σόδωμα, γιατί ο Κύριος είχε σκοπό να καταστρέψει και τις δύο πόλεις εξαιτίας της αμαρτίας τους. Ο άγγελος του Θεού, όταν τους έβγαζε έξω από την πόλη, τους έδωσε την εξής εντολή. Μην γυρίσετε να κοιτάξετε πίσω και μην σταθείτε πουθενά. Η γυναίκα όμως του Λότ δεν άντεξε και όταν βγήκαν από την πόλη, γύρισε και κοίταξε πίσω και αμέσως έγινε στήλη άλατος. Ενώ ο Θεός τους είχε ανοίξει δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον, οι σκέψεις της γυναίκας του Λότ ήταν στο τι είχε αφήσει πίσω της. Μένουμε στάσιμοι όταν δεν συγχωρούμε. Όταν θέλουμε να εκδικηθούμε τους ανθρώπους που μας έκαναν κακό και θέλουμε να τους εκδικηθούμε και να τους πληρώσουμε με το ίδιο νόμισμα. Όταν το μίσος για κάποιον έχει ριζώσει βαθιά στην καρδιά μας. Όταν σκεφτόμαστε πόσες φορές αποτύχαμε σε έναν τομέα της ζωής μας και φοβόμαστε να ξαναπροσπαθήσουμε. Δυστυχώς, το παρελθόν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε.
Το πρόβλημα όμως βρίσκεται όταν κοιτάμε προς τα πίσω και μας είναι πάρα πολύ δύσκολο το να κοιτάξουμε μπροστά κάθε νέα ευκαιρία που παρουσιάζεται στη ζωή μας καθημερινά. Θα ήθελα να σου πω κάτι. Ακόμη κι αν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι νέο στη ζωή σου σήμερα, ακόμη κι αν θέλει να αλλάξει την κατάσταση που ζεις, δεν θα μπορέσει. Δεν θα μπορέσει διότι οι αρνητικές σκέψεις και τα αρνητικά συναισθήματα του παρελθόντος έχουν κλειδώσει την καρδιά σου και σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξεις την καρδιά σου και να αλλάξεις τη στάση που κρατούσες τόσα χρόνια απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που σου έκαναν κακό. Απέναντι σε αυτό που σημάδεψε τη ζωή σου. Σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξεις αυτή την καρδιά. Αλλά τι λες, ίσως ήρθε η μέρα που μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου και να αποδεχθείς τα λάθη των γονιών σου, τα λάθη του παρελθόντος και να κοιτάξεις μπροστά, να ξαναπροσπαθήσεις άλλη μία φορά εκεί που απέτυχες. Να ξαναδώσεις μία ευκαιρία στον εαυτό σου και να τον συγχωρέσεις. Πιστεύεις πως ήρθε αυτή η μέρα? Εγώ το πιστεύω. Ναι, έφτασε η μέρα. Το blog του What the Bible Says δημιουργήθηκε ειδικά για σένα. Μην αργείς. Πάτα κλικ στο link που θα βρεις στην περιγραφή και πάρε την ψυχική ενδυνάμωση που χρειάζεσαι κάθε εβδομάδα. Κάτι νέο στο What the Bible Says είναι το podcast. Αν δεν έχεις ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο, πάτα κλικ στο link που θα βρεις στην περιγραφή. Ένα δωράκι ετοίμασα για όλους όσους θέλουν να κάνουν βουτιά τη γραφή. Το δωράκι βρίσκεται στην περιγραφή και το link που θα κάνετε κλικ. Θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε μία υπέροχη εβδομάδα, ο Θεός να σας ευλογεί πλουσιοπάροχα και ως την επόμενη, just keep believing!